Μένουμε στις σημερινές ιστορικές ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και μεταφερόμαστε στη Βουλή και τον συνάδελφο Κώστα Πουλακίδα για να πάρουμε τις πληροφορίες και το σχόλιο του. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Να ξεκινήσουμε με μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος Τραμπ επικοινώνησε, τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη, προκειμένου να τον ρωτήσει τι ακριβώς γίνεται με την μεταφορά εξωτερικής πολιτικής. Επισημαίνω το έκανε ο κύριος Τραμπ, ο οποίος κύριος Τραμπ αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών προκειμένου να πάρει το χρήσμα. Και αυτό έχει τη σημασία του, διότι είναι προφανές ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις από την πλευρά της Αμερικής, ειδικά μετά την ανακοίνωση του κυρίου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύβατα στα 12 μίλια στην περιοχή του Ιωνίου. Ο κύριος Μητσοτάκης από την πλευρά του ενημέρωσε σύμφωνα με πληροφορίες τον κύριο Τραμπ ότι η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να συμμετέχει σε διάλογο με την Τουρκία και έκανε λόγο για αποκλιμάκωση εφόσον σταματήσουν οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Και βεβαίως παρήχε και πλήρη ενημέρωση στον πρόεδρο Τραμπ. Στη Βουλή που βρισκόμαστε τώρα, πριν από περίπου 20 λεπτά, ψηφίστηκε η συμφωνία, κυρώθηκε η συμφωνία για την ΑΟΣ με την Ιταλία. Είχε θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία, από τον ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΛ. Αρνητικές ήταν οι ψήφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελληνικής Λύσης και του ΜΕΡΑ25. Επίσης, κυρώθηκε επί της αρχής η συμφωνία για τη μερική ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Αλλά όμως, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε παρόν. Αύριο όμως είναι η κρίσιμη ψηφοφορία, είναι η ονομαστική ψηφοφορία την οποία έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και από την οποία θα φανούν και οι πολιτικές διαφορές όλων των κομμάτων. Στο σημείο αυτό, Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ρεπορταζιακά, πρωτού πας σε αυτό, καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι ήσουν ο πρώτος εχθές που είχες κάνει την ανακοίνωση, μετέφερες το ρεπορτάζ, ότι σήμερα κατά πάσα πιθανότητα ο Πρωθυπουργός θα κάνει αυτή την ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση των χωρικών υδάτων στην αιγυαλίτιδα ζώνη. Ωστόσο, θέλω να μας μεταφέρεις και ποιο είναι το ρεπορτάζ σχετικά με την επιλογή του παρών στην αυριανή ψηφοφορία από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία για τη μερική οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο είναι ότι περιλαμβάνει στην πραγματικότητα ένα θετικό και δύο αρνητικά. Το θετικό που περιλαμβάνει είναι ότι αντιρροπεί το τουρκολιβικό σύμφωνο, δεν καταργεί, αλλά αντιρροπεί, όπως λένε στο ΣΥΡΙΖΑ, το τουρκολιβικό σύμφωνο. Και τα αρνητικά τα οποία περιλαμβάνει είναι ότι, αλλάζει τις αρχές πάνω στις οποίες κινείται η ελληνική εξωτερική πολιτική και δεν υπάρχει πια η πλήρης επίρρεια των μεγάλων νησιών, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι η Ρόδος. Συν το ότι, επειδή είναι μερική ΑΟΣ, σταματάει στον 28ο παράλληλο, στον 28ο μεσημβρινό, συγγνώμη, που είναι η γραμμή την οποία έχει θέσει η Τουρκία. Ότι μέχρι εκεί η Τουρκία ζητά να έχει τον έλεγχο. Δηλαδή η Ελλάδα κάνει μια συμφωνία η οποία στην πραγματικότητα δεν ενοχλεί τη βασική αξίωση της Τουρκίας να ελέγχει το Αιγαίο μέχρι και τον 28ο μεσημβρινό. Να σημειώσουμε όμως ότι επειδή ήταν σημαντική η σημερινή συνεδρίαση, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ουσιαστικά εγγενίασε ένα νέο δόγμα στην εξωτερική πολιτική. Μάλιστα, μιλήσε για έναν νέο πατριωτισμό και είπε ότι βάζει τέλος ουσιαστικά. Ότι βάζει τέλος στην πολιτική σύμφωνα με την οποία τα νησιά έχουν την πλήρη επίρρεια και ότι η γραμμή, η ΑΟΣ χαράσεται στην μέση γραμμή, δηλαδή στο 50%. Και ότι από εκεί και ότι έδειξε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα συζητά, θα διαπραγματεύεται με κάθε χώρα χωριστά, με βάση προκειμένου να μην υπάρχει ούτε καν η μέση γραμμή. Οι άξονες, έτσι όπως περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης, ήταν. Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά, ακούσαμε και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σχετικά με την επέκταση, γιατί νομίζω αυτή είναι και η είδηση της ημέρας, την επέκταση της αιγυαλίτιδα ζώνη. Διαβάζοντας και ακούγοντας τον κύριο Τσίπρα, ουσιαστικά καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον σύμφωνα με τη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται στις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας, η κριτική που άσκησε ήταν ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μια εξωτερική πολιτική χωρίς σχέδιο και καλωσόρισε την κυβίστηση, όπως είπε χαρακτηριστικά, της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτά που λέγαμε εμείς και όταν τα λέγαμε εμείς και τα ξεγγέλαμε εμείς, τότε η Νέα Δημοκρατία μας κατήγγειλε. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, ότι ανέφερε αρκετές δηλώσεις του κυρίου στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του κυρίου Κουμουτσάκου, που ήταν τότε ο τομεάρχης άμυνας, όταν το 2018 ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοντζιάς ανακοίνωσαν
την ημέρα που ο κύριος Παντζιάς έφευγε από το Υπουργείο Εξωτερικών και παρέδευε στον κύριο Τσίπρα, ανακοίνωσαν τότε την επέκταση της ΑΟΣ στο Ιόνιο. Τότε λοιπόν, σωρία τηλεχών της Νέας Δημοκρατίας είχαν μιλήσει εναντίον αυτής της απόφασης, λέγοντας ότι ήταν λάθος και ότι ήταν επιχείρημα, ότι ισχυροποιούσε τη θέση της Τουρκίας. Σήμερα όμως ήταν προφανώς ότι λένε τα αντίθετα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις του κυρίου Κουμουτσάκου, της κυρίας Μπακογιάννη, του κυρίου Κικίλια, που τότε ήταν τομεάρχης άμυνας, άρα είχε και ένα λόγο παραπάνω, του κυρίου Συρίγου, του κυρίου που σήμερα είναι βουλευτής, τότε ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, του κυρίου Πλεύρη, σήμερα βουλευτή, του κυρίου Γεωργιάδη, για όλα αυτά μια χαρακτηριστική, χαρακτηριστική συζήτηση που είχε στις 22 Οκτωβρίου του 2018, κατά την οποία έλεγε ότι αυτό είναι λάθος και ισχυροποιεί την τουρκική θέση. Νομίζω ότι θα ήταν και χρήσιμο, αν θέλατε, να την ακούσουμε και αυτή την ραδιοφωνική συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη, για να καταλάβουμε ποιο ήταν το κλίμα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εξήγηλε την επέκταση των χωρικών υβάτων στα 12 μίλια. Έχετε δει ο κόσμος στους δρόμους του Σκοπιανού σε μεγαλύτερη ένταση από οτιδήποτε έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια. Μην είμαστε άδικοι. Και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν παρόντες. Οι διοργανωτές πάντα ζητάγανε να μην είναι τα κόμματα. Και πάρα πολλοί νεοδημοκράτες ήταν παρόντες στις πορείες. Μην είμαστε υπερβολικοί. Και αυτό θα γίνει προφανώς. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει την επέκταση των χωρικών της Μιλίων από 6 σε 12 μόνο στο Ιόνιο, στην πραγματικότητα θα έχει αναγνωρίσει το ειδικό καθεστώς του Αιγαίου. Αυτό λέει πως ήταν η Τουρκία την πρώτη μέρα. Άρα αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλο λάθος. Νομίζω, Κώστα, αυτό είναι και στην προμετωπίδα της ρητορικής από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι δηλώσεις. Προφανώς και γίνεται προμετωπίδα, γιατί να δεικνύουν αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, την πολιτική υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας. Επί της ουσίας όμως υπάρχει πια και η ανάγκη από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας να εξηγήσει πού οφείλεται η μεταστροφή της θέσης και γιατί πια αυτό που το 2018 ήταν επιχείρημα υπέρ της Τουρκίας, σήμερα είναι επιχείρημα εναντίον της Τουρκίας. Γιατί μιλάμε για την ίδια ακριβώς απόφαση. Την επέκταση των χωρικών υβάτων της Ελλάδος στο Ιόνιο από τα 6 στα 12 μίλια. Οφείλω να σημειώσω. Κλείνουμε με αυτό, Κώστα, μία πρόταση. Οι άξονες εξωτερικής πολιτικής. Ωραία. Με τρεις φράσεις. Είναι, οι άξονες εξωτερικής πολιτικής είναι διάλογος με την Τουρκία εφόσον σταματήσουν οι προκλήσεις και μόνο για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία, συνυποσχετικό και προσφυγή στη Χάγη. Και επίσης σημειώστε ότι ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα και εξοπλιστικό πρόγραμμα. Με θυσίες, όπως χαρακτηριστικά είπε, του ελληνικού λαού, προκειμένου να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις. Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου. Καλή συνέχεια.